Στο σημερινό βίντεο, όπα, τώρα καλύτερα Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iOS 16 Νομίζω έφτασε η ώρα να κάνουμε μια ανάλυση γρήγορη Το iOS 16 και τι καινούργια πράγματάκια μας φέρνει Ή θα μπορούσαμε να πούμε να δούμε το καινούργιο Android Θα μου πείτε εσείς στα σχόλια Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σε αρέσουν και άλλο για βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίση, όπω ξέρει, Instagram και φυσικά dimitriot.gr για να μην χάνει νέα και tips γενικότερα για iPhone αλλά και όχι μόνο. Τι σας έχω για σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το iOS 16. Έχει περίπου ένα μήνα, πολύ χοντρικά, τρει εβδομάδε και κάτι, το οποίο έχω iOS 16 στο κινητό μου και είναι το λογισμικό ουσιαστικά που δουλεύω αυτόν τον καιρό. Έχω να σας πω ότι είναι από τις λίγες φορές beta, developer beta που δεν έχουν τόσα πολλά bugs. Ναι μεν έχουν, φυσικά και έχουν, αν είναι δυνατόν, αλλά δεν έχουν τόσα πολλά όσο έχουν οι άλλες εκδόσεις beta. Public beta, όχι public, developer beta. Όπως λίγο πολύ ξέρετε όταν κυκλοφορεί ένα iOS το καλοκαίρι έρχεται μαζί με τα νέα iPhone το Σεπτέμβριο. Και φυσικά η public beta βγαίνει τον Ιούλιο. Ιούνιο-Ιούλιο ανάλογα Ιούλιο. Τελειουλίου αρχές Αυγούστου βγαίνει για τους για το, το, η public beta, δηλαδή η beta έκδοση την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν και να έχουν όλοι. Φυσικά για τους developers υπάρχει η developer beta, η οποία developer beta είναι αυτή που έχει τα πιο πολλά bugs και ουσιαστικά αυτή που δεν έχει ακόμα το 100% της απόδοσης του υλικολογισμικού. Οπότε ουσιαστικά το τηλέφωνο κατά κάποιο τρόπο υπολειτουργεί. Γι' αυτό σας έχω πει και πολλές φορές να μην κατεβάζετε τις developer beta γιατί υπάρχει θέμα και θα υπάρχει θέμα με το κινητό σας. Λίγο υπομονή για την public beta Έστω, η οποία βγαίνει και εύκολα από το κινητό σα, ενώ η developer είναι αλλά ακόμη πιο δύσκολο να βγει από το κινητό μα. Πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο βέβαια, αλλά έχει μια διαδικασία επίση. Α πάρουμε λοιπόν το κινητό μα και α κάνουμε ένα γρήγορο, πάρα πολύ γρήγορο, πέρασμα από το iOS 16. Φυσικά πρώτα απ' όλα θα ανοίξω screen recorder, όπω όλοι ξέρετε, για να σα δείξω κιόλα παράλληλα τι βλέπω και εγώ, για να μην σα δείχνω έτσι. Λοιπόν, η οθόνη του iOS 16 πλέον είναι αυτή εδώ. Οπότε ουσιαστικά όταν ανοίγεις το κινητό σου βλέπεις πλέον αυτό εδώ για επιφάνεια. Φυσικά δεν βλέπεις το Λουίς Hamilton. Βλέπεις ουσιαστικά το ρολόι που έχει μεγαλώσει και ακριβώς κατά το ρολόι βλέπεις τα widget που εσύ έχεις επιλέξει. Τώρα, αν σε περίπτωση όπως έχεις το κινητό σου κρατήσεις πατημένη την οθόνη κάνε focus μικρή μου κάμερα, ωραία. Λοιπόν, αν κρατήσουμε πατημένο πρέπει να ξεκλειδώσω το τηλέφωνο πρώτα. Ωραία, ξεκλείδωσε. Αν κρατήσουμε πάτημένη την οθόνη, βλέπετε ότι μπορεί να προσθέσει άλλε επιφάνε εργασία. Θα μου πει, γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να έχω 5 και 6 διαφορετικέ. Όχι, δεν είναι για το αν θα βγαίνει με την κοπέλα σου ή αν βγαίνει με την δεύτερη κοπέλα σου και θε να έχει διαφορετικά φόντα. Προφανώ δεν είναι για αυτόν τον λόγο, αλλά αν το σκέφτηκε, είσαι πονηρό και δεν είναι καθόλου ωραίο ο τρόπο σκέψη που έχει. Ή το αγόρι σου, έτσι, προφανώ. Κοπέλα, αγόρι, το ίδιο είναι. Δεν είναι για αυτόν τον λόγο. Είναι για τον λόγο ότι μπορεί ουσιαστικά να φτιάξει την συγκέντρωση. Δηλαδή, όταν εσύ πατήσεις να φτιάξει το φόντο, μπορεί να πατήσει συγκέντρωση. Εδώ πέρα κάτω. Εδώ. Και ουσιαστικά μπορεί να βάλεις, αν πατήσει συνδυθμίσει συγκέντρωση που έχει τέρμα κάτω, σου ανοίγει ουσιαστικά ποιε εφαρμογέ θέλει να έχει. Δηλαδή, έχει ένα φόντο για τη δουλειά σου, έχει ένα φόντο για το σπίτι σου, έχει ένα φόντο για τι διακοπέ σου. Παραδείγματο χάρη. Οπότε, ουσιαστικά, διαλέγει ποιε εφαρμογέ θέλει να είναι με βάση το φόντο που έχει. Πάρα πολύ χρήσιμο και τίμιο, θα έλεγα. Ουσιαστικά, ανάλογα με το φόντο που θα διαλέξει, θα ξέρει και ποιε ρυθμίσει ουσιαστικά έχουν σεταριστεί στο κινητό σου. Νομίζω ήρθε η ώρα να ανοίξω και screen recorder, να το βάλω εδώ πέρα για να βλέπετε κι εσείς. Οπότε, έχουμε και λέμε. Βλέπετε τώρα ουσιαστικά τα φόντα, τα φόντα, τα φόντο που έχω εγώ. Παραδείγματο χάρη, αυτό είναι ένα από τα πολλά. Τώρα, παίρνω το ότι μπορεί να πατήσει ουσιαστικά και να αλλάξει. Ωραία. Μπορεί να πατήσει προσαρμογή ή μπορεί να προσθέσει ένα καινούριο. Α πάμε προσαρμογή. Στη προσαρμογή μπορεί να φτιάξει το ρολόι όπω εσύ το θέλει. Δηλαδή, μπορεί να διαλέξει το ρολόι όπω θέλει εσύ να φαίνεται. Μπορεί να αλλάξει το χρώμα του ρολογιού που θέλει να έχει. Εγώ θα το αφήσω όπω έχει άσπρο και θα επιλέξω αυτό. Τώρα, πέραν αυτού, μπορείς σε πάνω να πατήσει και να αλλάξει την ημερομηνία να βάλει κάποιο άλλο widget, εάν θέλει. Όπω επίση, μπορείς να πατήσει και κάτω να βάλει άλλα widget. Μπορεί να βάλει είτε δύο μεγάλα είτε τέσσερα μικρά. Έχει κάποια widget, φαντάζομαι θα μπουν και άλλα στην πορεία. Δηλαδή, στο μέλλον θα προσθεθούν περισσότερα widget. Φαντάζομαι πω. Έτσι, ή θα προσθέσουν third party εταιρείε και developers. Επιπρόσθετα. Ακόμα δεν υπάρχει η αλλαγή βέβαια στις ε, κάτω, δηλαδή το φακό και την κάμερα ουσιαστικά, αλλά φαντάζομαι πως και αυτό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα το ήθελα να το αλλάξω, να βάλω οτιδήποτε θέλω εγώ. Για την ώρα τουλάχιστον όμως δεν υπάρχει. Τώρα, από τη στιγμή που ουσιαστικά θα ανοίξει το κινητό σου, είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί και όχι εκεί που λέει κάτω αναζήτηση, έχει κατέβει πλέον η αναζήτηση κάτω. Μπορείς να κάνεις scroll up, ουσιαστικά και σου ανοίγει τις εφαρμογές και τις προτάσεις Siri. Τώρα, εάν πατήσεις επίσης κάτω την αναζήτηση, σου ανοίγει το ίδιο πράγμα. Ένα ακόμη επιπρόσθετο στο iOS 16 φυσικά που δεν το είχαμε πριν, είναι ότι πλέον μπορείς ουσιαστικά να υπαγορεύσεις και το κείμενο, που και πριν το είχες, αλλά παράλληλα μπορείς να συνεχίσεις να γράφεις κιόλα. Δηλαδή... Αν σε περίπτωση θέλεις να επαγορεύσεις κάτι και να διορθώσεις κάτι, μπορείς να υπαγορεύεις, να συνεχίσεις να γράφεις και να πατήσεις και να συνεχίσεις να μιλάς. Που πριν δεν το είχαμε αυτό και επίσης είναι πάρα πολύ βολικό και τίμιο. Τώρα, ένα ακόμη φανταστικό πράγμα που μας ήρθε με το iOS 16 που φυσικά έχω δείξει στο TikTok αν δεν έχεις κάνει follow στο TikTok θα βρεις link κάτω στην περιγραφή να τα βλέπεις και πιο νωρί ίσως γιατί είναι και τα πιο σπιντά τα βίντεο είναι κάτι το οποίο πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και έχω ενθουσιαστεί που υπάρχει πραγματικά αυτό το πράγμα. Είναι το ότι μπορεί να πα σε μια φωτογραφία που έχει τραβήξει, οποιαδήποτε, α πούμε παράδειγμα αυτήν εδώ τη φωτογραφία του Χάμιλτον, και αν κρατήσει πατημένο τη φωτογραφία, πέραν το ότι μπορεί να κάνει κόπη το κείμενο όπω έκανε πριν, μπορεί ουσιαστικά να κόψει αντικείμενο τη φωτογραφία. Και ουσιαστικά να το κάνει κόπη. Δηλαδή μπορεί να το πατήσει και να κάνει αντιγραφή, ή μπορεί να το κρατήσει και να το μετακινήσει. Δηλαδή πάω εδώ και το πετάω σε μία, κάνω ένα νέο και το πετάω μέσα. Και δείτε το, έχει γίνει περικοπή. Και όταν λέω έχει γίνει περικοπή, έχει γίνει τίμια περικοπή. Δείτε εδώ πόσο καθαρές λεπτομέρειες έχει. Κάνει δηλαδή ξεφοντάρισμα της φωτογραφίας, ακραίο ξεφοντάρισμα της φωτογραφίας, πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, τώρα εγώ το έχω κάνει κόπη, οπότε μπορώ να πάω στα μηνύματα, σε όλα τα μηνύματα, να πάω στα μηνύματα που μιλάω με τον εαυτό μου και να κάνω επικόλυση. Και δείτε εδώ πόσο ακραίο είναι το αποτέλεσμα που παίρνει. Και όταν λέω ακραίο, το εννοώ. Δείτε εδώ λεπτομέρεια. Βλέπετε πόσο ωραίο κόψιμο κάνει. Λε και έχει φυγεί από το Photoshop. Οπότε γενικότερα για γρήγορε, εύκολε και easy μετατροπέ, ένα δεύτερο τυψάκι ουσιαστικά για το iPhone που πραγματικά μετράει απειρά. Και είναι πάρα μα πάρα μα πάρα, πάρα, πάρα πολύ φωλικό. Είναι τρία-τέσσερα πραγματάκια που θα δείξουμε για αυτά τα. Ε, για το iOS φυσικά θα κάνω και άλλο βίντεο για το iOS 16 μόλις φυσικά βγει η developer beta και θα σας δείξω και πώς θα την εγκαταστήσετε εύκολα. Θα δείξουμε και, τις ε... και σε επόμενο βίντεο έξτρα λειτουργίες. Τώρα αυτές είναι κάποιες βασικές που θα δούμε. Λοιπόν, πέρα από την ουσιαστικά ε, αρχική οθόνη που έχει αλλάξει και αυτό το copy που μπορείς να κάνεις και την αναζήτηση φυσικά, έχουν προσθέσει επίση και στις ρυθμίσεις κάποια πραγματάκια έξτρα που δεν είχαμε. Έχουν βάλει την οικογένεια πλέον κάτω από εκεί που είναι το όνομά μα και έχουν δώσει περισσότερε λεπτομέρειε στην οικογένεια. Αν πατήσει οικογένεια, εμένα βλέπω ότι είναι κάποια μέλη στην οικογένεια που έχω ουσιαστικά δημιουργήσει, και από κάτω σου έχει τι συνδρομέ μαζεμένε πλέον αυτέ που πληρώνει. Πέρα από τι συνδρομέ που πληρώνει, έχει μαζεμένε τι κοινέ αγορέ που έχει κάνει, δηλαδή μπορεί να έχω αγοράσει κάτι εγώ και να το μοιράζομαι με του υπολείπου. Και βλέπει με ποιου το μοιράζεσαι. Την τοποθεσία και ποιο δεν κοινοποιεί την τοποθεσία. Και άλλα πολλά που είναι πάρα πολύ βολικά. Τώρα, ένα ακόμη πράγμα που πραγματικά μετράει πάρα πολύ είναι τα AirPods. Φαντάζομαι πως πολλοί από εσάς έχετε και AirPods. Ωραία. Δείτε λίγο τι μαγικό έχουν κάνει. Αν εγώ πατήσω και ανοίξω τα AirPods, ωραία, και βάλω ένα AirPod στο αυτή μου ή δεν χρειάζεται απαραίτητα, μπορώ απλά να τα ανοίξω και να δουλέψει το κινητό να καταλάβει ότι έχουν συνδεθεί. Βλέπετε ότι βγάζει πλέον ένα παράθυρο που λέει AirPods Dimitreo, δηλαδή τα AirPods τα δικά μου. Αν εγώ το πατήσω, μπορώ από εδώ πέρα να ρυθμίσω να δω την Παταρία των AirPods. Μπορώ να ρυθμίσω τα AirPods και φυσικά μπορώ να δω και το είδος του μοντέλου των AirPods. Μαζεμένα, όμορφα, πανέμορφα και πάρα πολύ καλά. Το μικρόφωνο σου λέει ότι είναι αυτόματο. Ενεργοποιείται ανάλογα από το δεξί το αριστερό αυτή όπως το έχω εγώ. Και μπορείς ουσιαστικά να ρυθμίσεις και να επιλέξεις διάφορα πραγματάκια. Σου λέει ποια έκδοση έχει το AirPods, σου λέει πως είναι ο αριθμός των AirPods και ούτω καθεξής. Σου λέει επίση για το service, ότι η κάλυψη του service έχει λήξει, προφανώ γιατί τα έχω πάρα πολλά χρόνια. Και σου λέει ότι οι επισκευέ, επιπληρωμή και τηλεφωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμε ακόμα για τα AirPods. Επίση, τα AirPods βγαίνουν και στην αρχική οθόνη. Βλέπετε. Εδώ ακριβώ. Θήκη AirPods. Σου λέει ότι η μπαταρία αυτή τη στιγμή των AirPods είναι στο 5%. Και δίπλα είναι αν κλείσω τα AirPods και τα αφήσω στην άκρη, θα μου δείξει την μπαταρία του iPhone. Ορίστε. iPhone 12%. Και είμαι αυτό που λέει δεν αφήνει το iPhone κάτω από 6% και εγώ το έχω αφήσει να πέσει 12%. Ναι, όλη μέρα είμαι έξω και έχω να το φορτίσω και δύο μέρε και κάτι το κινητό μου. Και επίση, λόγω του Beta, η μπαταρία πέφτει σαν να μην υπάρχει αύριο. Επίση, ένα έξτρα πραγματάκι που μα έχει έρθει στο S16, βλέπετε ότι οι ειδοποίησει μου δεν υπάρχουν πουθενά. Άμα τσεκάρετε το iPhone μου, βλέπετε ότι οι ειδοποίησει δεν είναι πουθενά. Γιατί, Γιατί είναι κρυμμένε εδώ πέρα κάτω. Αν εγώ σύρω προ τα πάνω, οι ειδοποίησει βγαίνουν. Αλλά βγαίνουν, αλλά βγαίνουν ω γνωστοποιήσει. Δηλαδή, αν εγώ σύρω προ τα πάνω, αν κάνω προ τα κάτω, εξαφανίζονται. Όπω βλέπετε. Σαν να μην υπάρχουν. Αν εγώ όμω σύρω προ τα πάνω, βγαίνουν από κάτω οι ειδοποίησει. Εδώ βγαίνουν λίγε ειδοποίησει. Αν έρθουν, βγαίνουν τέσσερι. Είναι κάπω έτσι. Αν σε περίπτωση θε να τι ανοίξει όλε, τι ανοίγει και τι βλέπει. Αν σε περίπτωση να τη κάνει ένα κρύψιμο, παπ, τη κρύβει. Αυτό είναι χρήσιμο, ναι, μεν, αλλά. Αν τώρα ξεκλειδώσω το τηλέφωνο, όπω έχει ξεκλειδώσει εμένα, βγαίνεται, βγαίνει κανονικά και το μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Δεν ξέρω αν μου αρέσει που είναι γνωστοποίηση κάτω ή αν δεν μου αρέσει. Εγώ το συνήθισα, καθώ φαντάζομαι πω είναι και συνήθεια για όλου, γιατί είναι ναι, μεν βολικό γιατί εξαφανίζονται και δεν υπάρχει. Ε, έχει ένα καθαρό, μια ένα καθαρό ε, lock screen και δεν χρειάζεται να ουσιαστικά ε, έχεις όλες τις ειδοποιήσεις στην επιφάνεια. Οπότε μπορείς να κάνεις ένα scroll down και να τις εξαφανίσεις. Βολικό, αλλά θα το ήθελα ίσως εκεί που ήταν και να εξαφανίζονται προς τα πάνω. Θα μου πεις, εντάξει, συνήθεια είναι φαντάζομαι όμως, είναι κάτι το οποίο πραγματικά στην αρχή θα, το, θα σας δυσκολέψει λίγο, αλλά πιστεύω είναι θέμα χρόνου. Επίση, θα σα δείξω και κάτι ακόμα, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν σε περίπτωση έχει φωτογραφίσει μια φωτογραφία, όπω αυτήν εδώ που έχω βγάλει, εγώ που με έχουν βγάλει μια τυχαία φωτογραφία, μπορεί ουσιαστικά, αυτήν εδώ, δείτε τι μπορεί να κάνει. Ουσιαστικά μπορεί να πα να κάνει σερ τη φωτογραφία, να πατήσει εκεί που λέει χρήσεως τα πετσαρία, να πάει και βλέπετε ότι μπορεί ουσιαστικά να τη βάλει τη φωτογραφία πάνω από το ρολόι. Δηλαδή, δείτε το, και η φωτογραφία βγαίνει πάνω από το ρολόι. Δηλαδή, χωρίζει όπως δείξαμε πριν ουσιαστικά το θέμα της φωτογραφίας από το φόντο και βάζει το φόντο εδώ πιο ψηλά για να και κάνει καλά το εφέ ας πούμε ναι είναι μια επίσης τεχνοτροπία οκ okay, που έχει πλάκα θα μπορούσαμε να πούμε αυτά ήταν τα πέντε βασικά πραγματάκια που έχουμε δει με το iOS 16 δεν έχει άλλες αλλαγές εξ, εξωπραγματικές είναι ουσιαστικά μια Android πολύ καλύτερα ο Λευτέρης έπεσε. Ουσιαστικά τι κάνουν, παίρνουν, θα πω, Android πραγματάκια και ουσιαστικά τα μετατρέπουν σε iOS με καλύτερο τρόπο, θα μπορούσα να πούμε. Πείτε μου αν σας αρέσει η αρχική οθόνη ή αν είστε από αυτούς που θέλανε την παλιά. Θέλω πραγματικά να δω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε η νέα οθόνη των iPhones. Ναι με για τη συγκέντρωση για να μπορεί ουσιαστικά να έχεις τα πολλά πλαφόντα, αλλά ουσιαστικά θυμίζει πάρα πολύ Android. Έχουν αρχίσει ουσιαστικά και μεταβαίνουν περισσότερο προς δύσχριστα πράγματα, τα οποία πραγματικά εμείς που ήμασταν της παλιάς σχολής και είχαμε μείνει στα απλά λιτά και απέριτα, γίνονται λίγο πιο δύσχριστα τα πράγματα. Συμφωνείτε μαζί μου, πείστε θέλω να μου πείτε στα σχόλια. Σε ένα επόμενο βίντεο φυσικά θα δούμε ακόμα πιο αναλυτικά το iOS 16 φυσικά, ήταν ένα πολύ πολύ μικρό βίντεο και ένα βίντεο το οποίο πραγματικά είπαμε βασικά πράγματα, πάρα πολύ βασικά, τα οποία έχουμε δει στο iOS 16. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλο το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το βίντεο. Επίσης, όπως ξέρεις, δεν ξεχνάς, instagram και για να νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.